Προέρχομαι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εγώ μαζί με πάρα πολύ κόσμο φυτεύσαμε σε αυτό το χώρο τον οπορτουνιστικό. Δηλαδή υπηρετήσαμε ένα πολιτικό σχέδιο που επί της ουσίας στερέωσε την αστική εξουσία στη χώρα. Και αυτό το λέω και με όρους προσωπικής συντριβής. Θεωρώ ότι είναι καθήκον, ταξικό, πατριωτικό η αγωνιστική συμπόρευση οποιουδήποτε δημοκράτη, οποιουδήποτε αγωνιστή, οποιουδήποτε εργαζόμενου, κάθε έντιμου ανθρώπου να ανταποκριθεί στο κάλεσμα που κάνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ για να αναγνωρίσει έμπρακτα την κατά κράτος ιδεολογικοπολιτική, προγραμματική και εν τέλει ιστορική δικαίωση του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια που αρνήθηκε να κάνει υποχώρηση, να βάλει νερό στο κρασί του και να συμμετάσχει σε κυβερνήσεις αστικής διαχείρισης. Εάν δεν ήταν το ΚΚΕ να κρατήσει αυτή τη στάση, δεν θα ήταν κανένας μας αυτή τη στιγμή εδώ. Και το περισσότερο και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα είχε πουθενά να ακουμπήσει η εργατική τάξη της χώρας. Δεν θα μιλάγαμε για όρους ανασύνταξης του εργατικού κινήματος.